είσαστε οι μόνοι συγγενείς που έχουμε. Συγγενείς είναι αυτοί που έχουν κοινό όραμα, δεν είναι απαραίτητα η εξαίματος. Λοιπόν, θα με ανεχτείτε λίγο, δεν έχω όργανο, δεν έχω τίποτα. Όργανα είναι η σκέψη μας, τα όνειρά μας, η καθημερινή μας πράξη, το καλημέρα μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ ήρθα εδώ πέρα για να αισθανθώ πατρίδα. Θα σας πω, πίσω τώρα γελούσαμε μια μισή ώρα με τον Θανάση τον Παπουσαντίνο. Γελούσαμε και αυτό το θεωρώ ισχυρή πολιτική πράξη, διότι άμα γελάς δεν μπορείς να επιτεθείς. Άρα κοινωνικό χαρακτηριστικό και επίσης ατομικό χαρακτηριστικό, 10 λεπτά των τρακτού γέλιου αντιστοιχεί με 3 ώρες αναερόβιας άρχισης. Γιατί ήρθα εδώ, γιατί ήρθατε εδώ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Σας παρακαλώ λίγο την προσοχή σας να ξεκαθαρίσουμε τους βασικούς ορισμούς. Γιατί είμαστε εδώ, για να τσακωθούμε. Γιατί, τι είπε ο Φρυδερίκος ο Νίτσε, είπε ότι ποιος είναι ο πραγματικός σου φίλος, ο εχθρός σου. Γιατί πια σχόλια, όχι δεν είναι ο Σαμαράς ο εχθρός σου, δεν πέφτομαι τόσο χαμηλά φίλε μου, δεν πέφτομαι τόσο χαμηλά. Εμένα ο εχθρός μου είναι ο Ταρκόφσκι, είναι ο Λουί Μπονιουέλ, είναι ο Οκτάβιο Πας, διαφωνείτε, είναι ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι, είναι ο Βόιερμπαν, είναι ο Μάρξ, είναι ο Πλάκο Αζοκτοτέξ, με τον Σαμαρά θα κοδώσω, παρολογείτε, θα χορέψω βάλτς με αυτόν. Χορεύω βάλτς με τον Ηράκλητο. Αυτός είναι ο πραγματικός μου εχθρός και ο πραγματικός μου φίλος. Ήρθα λοιπόν να σε επιτεθώ, γιατί επιτίθομαι στον εαυτό μου. Επιτίθομαι λοιπόν σε εσάς και σας λέω το εξής, ότι σε κάθε εκκλησία δεν είναι μόνο ο ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκκλησία είναι εκεί που σμίγουν οι άνθρωποι, γιατί εκεί υπάρχουν οι αλληλεπιδράσεις για να αλλάξουν. Δεν ήρθατε εδώ πρώτον για επαναστατικό τουρισμό. Δεν ήρθατε για επαναστατικό τουρισμό. Θα είμαι απέναντί σας. Θα τσακώνομαι μέχρι να υπάρχω. Δεύτερον, ιερισσός, τι πληρώνει. Πληρώνει ότι πληρώναμε και όλοι οι υπόλοιποι. Μιλήσαμε το 73 στη Χιλή με τον Αλιέντη και τον Μινοζέτ, όχι. Το πληρώσαμε. Από τη Χιλή ήρθε στην Ιερισσό. Ερώτηση σε όλους σας. Ποιοι περνάνε καλύτερα. Οι κάτοικοι της Ιερισσού ή οι κάτοικοι της Ελλάδας. Περνούν καλύτερα οι κάτοικοι της Ιερισσού, γιατί. Γιατί ρε παιδιά έχουνε πόλεμο. Έτσι είναι. Έχουνε πόλεμο. Και ο Ηράκλητος είπε, όρισε το σύγχρονο πολιτισμό παγκοσμίως ότι πατήρ πάντων πόλεμος. Λοιπόν, ερχόμενη η Ελντοράντο να πάρει το χρυσάφι, ευχαριστούμε την Ελντοράντο, ανακαλύψαμε δύο τρομερά διαμάντια. Το ένα διαμάντι είναι του ατομικού φαντασιακού. Ανακαλύψαμε, πήγαν να μας πάρουν το χρυσάφι και ανακαλύψαμε το πραγματικό χρυσάφι. Του ατομικού φαντασιακού είναι η αξιοπρέπεια, του κοινωνικού φαντασιακού είναι η ελληνική. Αυτό ανακαλύψαμε. Ευχαριστούμε την Ελντοράντο. Το μόνο ελεύθερο μέρος στην Ελλάδα λέει η Ιερισσός. Λοιπόν, επιτίθεμαι επίσης και στους συναδέλφους μουσικούς, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, οργανοπαίχτες, επιτίθομαι σπέτρα σε αυτούς. Κατηγορώ εμένα και τους συναδέλφους μουσικούς
ότι σαν οπλαρχηγή είναι καθένα στη βουνοκορφή του και με το σπαθί του ξύνει αυτάρες κατά την πλάτη του. Ενώ πρέπει να κάνουμε ένα κίνημα, πρέπει να κάνουμε τη δική μας Ιερισσό. Και όχι μόνο η μουσική και οι καλλιτέχνες, οι φιλοκαλλιεργητές, οι τεχνίτες και όσοι έχουν όρεξη να προσφέρουν. Τους κατηγορώ και ταυτόχρονα για να καταγραφεί εδώ, τους καλώ σε συνέργεια και σύμπραξη. Τρίτον και τελευταίον, θα σας κάνω μια ιστορική ανασκόπηση του πλανήτη. Λοιπόν, μια μικρή ανασκόπηση, πολύ σύντομα. Πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια εξαφανιστήκανε οι δεινόσαυροι. Ο πλανήτης μας έχει μια ζωή γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο άνθρωπος εμφανίστηκε σαν δίποδο από τα δέντρα, σαν ήταν πρώτα δενδρόβιο τροκτικό. Και σαν στα πόδια του πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εχθροί του ανθρώπου? Γιατί ο άνθρωπος έγινε άνθρωπος? Γιατί χρειάζεται να πολεμήσει με δύο πράγματα? Με τις γάτες και τις μύγες. Αιτιολογώ την απάντησή μου. Αιτιολογώ. Μετά το θάνατο των δεινοσαύρων, επικράτησαν τα μαστόδοντα. Μαμούθ, ελέφαντες και σταφή. Μη σκέφτεσαι το Βενιζέλο, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν ήταν βουνιμικά ούτε αρχομανή τα μαστόδοντα. Λοιπόν, ο άνθρωπος, λοιπόν, φανταστείτε, παιδιά, το χιμπατζή αυτός ο άνθρωπός μας. Παιδιά, από τις ωραιότερους τεχνικούς που έχω, είναι ο Κλεάνθης. Παρατηρήστε το Κλεάνθη. Ανοιχτά χέρια, πόδια.